Λοιπόν, πάμε τώρα να ανοίξουμε τις πολιτικές μας συζητήσεις. Καλησπέριζω για αρχή και τον ευχαριστώ που επέλεξε για την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέργιο Καλπάκη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Συντροχεύθαλος κιόλας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. Εγώ που είστε εδώ. Λοιπόν, κύριε Καλπάκη, καταρχάς να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το κλίμα που δημιουργείται στη δημόσια σφαίρα. Όχι μόνο προς τη μία κατεύθυνση, δηλαδή από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που λένε ότι κάτι πρέπει να γίνει μεταξύ των δύο κομμάτων για κοινές υποψηφιότητες στις αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά και από επικριτές ή εμβληματικούς δημοσιολογούντες του αντισύριζα μετόπου που λέγαμε παλιά, οι οποίοι προσπαθούν να το αποδομήσουν πριν καν γίνει αυτό το πράγμα. Πώς το βλέπετε όλο αυτό? Ναι, κοιτάξτε κύριε Μελιγκόνη, η συζήτηση που γίνεται αυτές τις ημέρες, ακούσαμε προηγουμένως και το ρεπορτάζ σχετικά με τις αυτοδιοικητικές εκλογές, σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται στη συνέχεια ενός πολύ αρνητικού αποτελέσματος. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς από τη δική μας την πλευρά αναπροσαρμόζουμε τη στρατηγική μας και την δουλειά που έχουμε να κάνουμε όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Σε ό,τι αφορά την κεντρική στάση του ΠΑΣΟΚ, την ξέρουμε εδώ και αρκετές ημέρες και δεν εκτιμώ, για να είμαι ειλικρινής, ότι θα αλλάξει. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι εμείς το αμέσως επόμενο διάστημα θα είμαστε έτοιμοι προκειμένου να δώσουμε τη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών και στις περιφέρειες και στους δήμους, όπως πρέπει και όπως αρμόζει για ένα κόμμα σαν τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Επομένως, θα σας παραπέμψω στις αποφάσεις τις οποίες θα πάρουμε το αμέσως επόμενο διάστημα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντως, αντικειμενικά δεν υπάρχει μια δυσκολία αυτή τη στιγμή. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να κλείσουν τα ψηφοδέλτια στις 31 Αυγούστου. Και επειδή το κόμμα σας βρίσκεται έτσι σε μια εκκρεμότητα ηγεσίας, όπως και να το κάνουμε. Και επειδή εδώ που τα λέμε, από την εποχή που παίρνατε 36-37% οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν ήταν το φόρτε σας, η αλήθεια είναι ποτέ. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι υπάρχει αυτή η δυσκολία την οποία περιγράφεται. Δεν έχουμε όμως άλλη επιλογή στο να δράσουμε άμεσα, να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις και να δώσουμε αυτή τη μάχη, και σας διαβεβαιώ ότι θα τη δώσουμε αυτή τη μάχη με τους καλύτερους δυνατούς όρους, όπως αρμόζει στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τώρα, αυτή τη στιγμή, μεθαύριο έχετε κεντρική επιτροπή. Έχει νόημα να σας ρωτήσω εάν θα βλέπατε θετικά κεντρικά πολιτικά στελέχη τα οποία δεν κατάφεραν να εκλεγούν βουλευτές να είναι αυτά που θα ριχτούν στη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών? Αυτό είναι ένα ζήτημα για το οποίο επίσης θα σας παραπέμψω στις αποφάσεις τις οποίες θα πάρουμε και στις επιλογές τις οποίες θα γίνουν αναπεριφέρεια και αναδήμο. Εκτός αυτών όμως, μια και αναφερθήκατε στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι λειτουργούμε συλλογικά, ενωτικά και συντεταγμένα. Ναι. Υπάρχει ένας οδικός χάρτης που εισηγείται η πολιτική γραμματεία. Η Κεντρική Επιτροπή θα πάρει τις τελικές αποφάσεις. Η κοινοβουλευτική μας ομάδα έχει οργανωθεί και δουλεύει. Και στις πρόσφατες προγραμματικές δηλώσεις είχαμε μια παρουσία, όπως αρμόζει στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και στην θέση την οποία τον κατέταξε ο ελληνικός λαός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να διαφωνήσει σχετικά με την παρουσία μας στις προγραμματικές δηλώσεις. Επομένως, προχωράμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγει δυνατός, ισχυρός, ενωμένος, θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των πολιτών η όλη συζήτηση, η όλη διαδικασία που ανοίγει, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις, στις πολύ σημαντικές προκλήσεις που έχουμε απέναντί μας. Έχουμε μια μεγάλη πλειοψηφία της δεξιάς και της ακροδεξιάς στο Κοινοβούλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ο πυρήνας του προοδευτικού χώρου και οφείλουμε άμεσα να ανακτήσουμε την κυβερνητική μας προοπτική ως η εναλλακτική λύση απέναντι στην δεξιά. Από εμάς περιμένει ο κόσμος. Από εμάς περιμένει η κοινωνική πλειοψηφία να σταθούμε απέναντι στη δεξιά, να την κοιτάξουμε στα μάτια και να καταθέσουμε το εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Είναι και ένα ζήτημα που σας απασχολεί. Βέβαια, αυτά φαντάζομαι θα μένει να φανεί και πόσο θα απασχολήσουν την επόμενη ηγεσία, όποιος ή όποια κι αν είναι. Το γεγονός ότι το ερώτημα, μάλλον όχι το γεγονός, σε ποια κοινωνία απευθύνεστε. Θέλω να πω, εάν είναι πια το ίδιο σύγχρονο.
όλο το πολιτικό οπλοστάσιο της αριστεράς. Βλέπουμε ότι η αριστερά στην Ευρώπη γενικώς δεν περνάει τα καλύτερά της. Στην Ελλάδα νομίζω διαπιστώσαμε ότι έχουμε μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών που φτάνουν μερικά ΠΑΣ κλπ. Έχει υποχωρήσει η συλλογικότητα. Το είδαμε αυτό στις εκλογές. Μήπως απαιτείται αλλαγή στον τρόπο εκφοράς ή και στην ουσία της εκφοράς του λόγου σας? Κύριε Μελιγκόνη, αγγίζεται ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο εγώ με λίγες λέξεις θα το πω ότι είναι η μάχη των ιδεών που πρέπει να δοθεί στην κοινωνία. Όντως, οι συντηρητικές ιδέες και στην Ευρώπη πλέον και στην Ελλάδα φαίνεται ότι αποκτούν ευρύτερα ακροατήρα, γίνονται ευρύτερα αποδεκτές από τους πολίτες. Συνεπώς, εμείς πρέπει αρχικά να έχουμε στο μυαλό μας ότι οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη των ιδεών μέσα στην κοινωνία. Mm-hmm. Των προοδευτικών, των δημοκρατικών, των αριστερών ιδεών. Για όλα τα ζητήματα. Για το παραγωγικό μοντέλο, για το κοινωνικό κράτος, για το αν πραγματικά υπάρχουν ρεαλιστικές εφαρμόσιμες λύσεις με τις οποίες μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα ή αν θα πάμε, όπως είπατε, σε μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Όλα αυτά είναι μια δουλειά. Δεν είναι εύκολη. Είναι επίπονη δουλειά. Αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να την κάνουμε. Διότι αλλιώς θα αποδεχτούμε μια κατάσταση όπου η Νέα Δημοκρατία έχει μια πλειοψηφία. Υπάρχει πλέον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της ακροδεξιάς με σκοταδιστικές ιδέες που έρχονται και μέσα στο κοινοβούλιο. Άρα αυτή η μάχη των ιδεών αφορά και τις συντηρητικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αφορά όμως και μία μάχη που πρέπει να δοθεί απέναντι στην ακροδεξιά για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, για την υπεράσπιση του ορθού λόγου, για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί βλέπουμε ότι ανοίγουν ζητήματα τα οποία τα θεωρούσαμε αυτονόητα, τα θεωρούσαμε λυμένα σε μία σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Και σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείεται και η Νέα Δημοκρατία να πάει σε πιο συντηρητικές, σε πιο δεξιές θέσεις. Γιατί αυτό άλλωστε βλέπουμε και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Υπό την πίεση της ακροδεξιάς, η κεντροδεξιά να πηγαίνει σε πιο συντηρητικές θέσεις. Επομένως, το στίχημα για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που όπως είπα και προηγουμένως, είναι ο κορμός, ο βασικός πόλος του προοδευτικού χώρου, είναι αυτό ακριβώς. Να σταθούμε απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, να σταθούμε απέναντι σε αυτές τις ιδέες με προτάσεις ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες, οι οποίες θα πείσουν τον κόσμο ότι υπάρχει καλύτερη λύση. Τώρα, ως προς τα διαδικαστικά σας, το θέμα του οδικού χάρτη έχει τελειώσει ή μπορεί να έχουμε αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα στην Κεντρική Επιτροπή? Έχει κάνει μια εισηγήση, έχει πάρει μια απόφαση. Ναι. Η Κεντρική Επιτροπή θα πάρει την τελική απόφαση, θα γίνει συζήτηση το Σαββατοκύριακο για αυτό το ζήτημα. Είναι οριστική η προθεσμία ότι ως την Κυριακή είναι η κατάθεση των υποψηφιωτήτων? Δηλαδή θα έχουμε ένα καθαρό τοπίο ποιες και πόσες τη Δευτέρα ακριβώς διεκδικούν? Ακριβώς. Σας ανησυχεί καθόλου το ενδεχόμενο έτσι πληθωρισμού υποψηφίων? Σε άλλα κόμματα παλιά έχουμε δει τη διαδικασία διαδοχής να μετατρέπεται, ας πούμε, σε πασαρέλα υποψηφίων. Θα δούμε καταρχήν ποιες θα είναι συνολικά οι υποψηφιότητες οι οποίες θα κλείσουν. Εγώ θα πω αυτό που είπα και προηγουμένως και το πιστεύω, ότι θα είναι μια διαδικασία η οποία θα έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο. Αν είναι μια διαδικασία η οποία θα υπάρχουν υποψηφιότητες, θα κατατίθενται προτάσεις, θα κατατίθενται απόψεις, θα κατατίθενται πλατφόρμες, προβληματισμοί, θα υπάρχει και ένας θεμητός ανταγωνισμός. Είναι λογικό αυτό σε όλες τις διεργασίες που γίνονται στα κόμματα συνολικά εδώ και πολλά χρόνια. Νομίζω ότι αυτή όλη η διαδικασία θα κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των πολιτών και στο τέλος της ημέρας ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα βγει κερδισμένος από αυτήν καθ' αυτή τη διαδικασία. Τώρα, το να σας πω να σχολιάσετε όλα όσα έχουν γίνει με την ΕΦΥΠΗ αστυνομία, την πανεπιστημιακή αστυνομία κτλ. Θα ήταν μια εύκολη πάσα. Θα σας ρωτήσω όμως, το ΠΑΣΟΚ λέει τραγέλαφος επίσης, αλλά εμείς θέλουμε φύλαξη των πανεπιστημίων. Εσείς θέλετε φύλαξη των πανεπιστημίων? Κύριε Μελιγκόνη, όταν γινόταν η συζήτηση για την πανεπιστημιακή αστυνομία, αν δεν κάνω λάθος, το Φεβρουάριο του 2021, εμείς είχαμε πει ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αφορά τα πανεπιστήμια. Να υπάρχουν δηλαδή υπηρεσίες φύλαξης οι οποίες θα υπάγονται στα πανεπιστήμια. Και τότε η βασική ουσιαστική διαφορά με την κυβέρνηση ήταν ότι βάζει την πανεπιστημιακή αστυνομία, η οποία υπάγεται στην Ελλάς, μέσα στα πανεπιστήμια. Και λέγαμε τότε ότι αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερες εντάσεις, δεν θα λύσει τα προβλήματα, παραβιάζει το αυτοδιοίκητο. Και όχι τώρα,
που έχει ανοίξει όλη αυτή η συζήτηση με τα μπρος πίσω, με αυτά που είπε χθες ο κ. Μηταράκης ότι θα καταργηθεί. Χθες όλη τη μέρα δεν τον άδειασε κανένας γι' αυτό, παρά μόνο για την έφυπη αστυνομία τον αδειάσανε. Ναι. Και σήμερα ήρθε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να τον αδειάσει. Προφανώς έκαναν μετρήσεις, άκουσαν όλες αυτές τις πλευρές, τις ακροδεξιές και τις υπερσυντηρητικές που υπάρχουν στο κόμμα και σήμερα άλλαξαν γραμμή. Γιατί χθες όλη τη μέρα σχετικά με την πανεπιστημιακή αστυνομία κάτι μπερδεμένα διαβάζαμε στις διαρροές από την πλευρά της κυβέρνησης. Θέλω να πω δηλαδή ότι η κυβέρνηση στην ουσία κάνει ένα παιχνίδι εντυπώσεων, δημιουργεί έναν ηθικό πανικό γύρω από αυτό το ζήτημα για να κουνήσει το δάχτυλο και να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δήθεν είναι υπέρ της ανομίας, ενώ στην πραγματικότητα η πανεπιστημιακή αστυνομία είναι φιάσκο. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο τους έχουν στείλει στα αστυνομικά τμήματα. Έχει καταρρεύσει όλη αυτή η υπόθεση. Και δείχνει βέβαια και το μεγάλο αλαλούμ που υπάρχει στην κυβέρνηση, τη μεγάλη ασυνονοησία, τη μεγάλη προχειρότητα. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει περίοδο χάριτος, δεν έχει περίοδο ανοχής. Ναι. Διότι κυβερνούσε 4 χρόνια προηγουμένως. Και δεν είναι το μόνο περιστατικό. Είδαμε τι έγινε με τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος άκουσον σε προγραμματικές δηλώσεις, οι οποίες έχουν και ένα δεσμευτικό χαρακτήρα τετραετίας. Ναι. Έτσι δεν είναι. Είπε ότι θα καταργήσει την διάταξη της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας του 19 για το καταδίκη των τραπεζικών στελεχών. Είπαν μετά ότι είναι προσωπικές του απόψεις. Είχαμε τον κύριο Βορύδη επίσης, που είπε ότι διαφωνεί με τον κύριο Μητσοτάκη για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Και έχουμε τώρα και αυτό το περιστατικό 3-3. Ναι. Που έχει να κάνει με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Νομίζω ότι αυτό δείχνει έλλειψη σοβαρότητας και δείχνει ότι για πολλά ζητήματα τα οποία ο κύριος Μητσοτάκης την προηγούμενη τετραετία τα είχε κάνει σημαίες, ήταν απλά επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για να χαϊδέψει κάποια συντηρητικά ακροατήρια και να δημιουργήσει έναν ηθικό πανικό στην κοινωνία και με την τεράστια μηδιακή υποστήριξη που διαθέτει, αυτό όλο να στραφεί εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Σας απασχολεί το ενδεχόμενο ακριβώς επειδή ό,τι ακολουθεί την κυβέρνηση από την προηγούμενη της τετραετία έχουν παρεμβληθεί 2 εκλογικές μάχες, τις οποίες η Νέα Δημοκρατία κατήγαγε νίκες, έτσι. Σας απασχολεί λοιπόν αυτές οι εκλογικές μάχες να έχουν λειτουργήσει σαν κολυμβήθρα του Σιλοάν. Θέλω να πω, είχαμε την τραγωδία της Πύλου, φοβερές αποκαλύψεις από το BBC, δεν κουνιέται φίλο. Είχαμε αποκαλύψεις για το Predator, την ΑΕΠ, την Ιντελέξα κτλ. Δεν κουνιέται φίλο. Σας ανησυχεί όλο αυτό? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι και οι πολίτες που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι έχουν δώσει λευκή επιταγή. Και νομίζω ότι όσο η κυβέρνηση στην κριτική που της ασκείται, το ακούσαμε και κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων, για μια σειρά ζητημάτων τα οποία θέσαμε, με αιχμή τα ζητήματα της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας. Να λέει η κυβέρνηση ότι μας ψήφισε ο κόσμος, άρα μην μιλάτε. Ναι, νομίζω ότι θα γυρίσει μπούμερα και στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε κυρίως γιατί. Γιατί μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κέρδισε όντως, να κατήγαγε μια μεγάλη νίκη και η επιλογή των πολιτών είναι σεβαστή. Την ίδια ώρα όμως τα προβλήματα των πολιτών, τα προβλήματα της καθημερινότητας παραμένουν εδώ. Δείτε τι έγινε με το ΕΚΑΒ. Καθημερινά μαθαίνουν για τραγικά περιστατικά όπου άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους αβοήθητοι επειδή δεν υπάρχουν ασθενοφόρα. 4 χρόνια κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία με τη δυνατότητα να δαπανίσει σχεδόν 60 δισεκατομμύρια. Ναι, αλλά διαφωνήσατε έστω και με αυτό το μπάλωμα για στρατιωτικούς και πυροσβέστες ως διασώστες. Ενώ ξέρετε πολύ καλά ότι από τη μία μέρα στην άλλη δεν μπορούν να γίνουν προσλήψεις. Μπορούν. Κύριε Μελιγκόνη, ο κύριος Μητσοτάκης στις προγραμματικές δηλώσεις μίλησε για 10.000 προσλήψεις και είπε ότι 800 θα είναι για το ΕΚΑΒ. Ναι. Χωρίς όμως κανένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Δεν έβαλε κάποιο χρονοδιάγραμμα. Δεν είναι άμεση προτεραιότητα. Δεν πρέπει κάτι να γίνει έστω και τώρα. Καθημερινά μαθαίνουμε για περιστατικά όπου άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στις καρότσες αγροτικών αυτοκινήτων. Είναι εικόνα μιας πολιτισμένης χώρας εν έτη 2023 και στην τελική ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Αν δεν είναι η πρώτη μας προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή. Η ελάχιστη δυνατή αξιοπρέπεια. Προφανώς και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την κριτική. Πολύ περισσότερο από τη στιγμή, όπως είπα και προηγουμένως, που η κυβέρνηση αυτή δαπάνησε δεκάδες δισεκατομμύρια. Λέγαμε για την πανεπιστημιακή αστυνομία προηγουμένως. Ναι. 30 εκατομμύρια κοστίζει το χρόνο αυτή η υπόθεση. Ένα φιάσκο. Λιγότερα κοστίζει η πλήρης στελέχωση του ΕΚΑΒ. Και την ίδια ώρα διαβάσαμε και δημοσιεύματα τις προηγούμενες ημέρες ότι υπάρχει και εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο βρίσκεται. Διασώστες, βέβαια. Όχι μόνο οι άνεργοι, οι οποίοι. Είναι έτοιμοι, να προσλούν και να λάβουν θέση. Υπάρχουν 112 οι οποίοι είναι σε άσχετες θέσεις, σε νοσοκομεία, σε κέντρα υγείας, σε διάφορες υπηρεσίες. Θα συνεχίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να κλείνει το μάτι, προφανώς σε ρουσφέτια. Οπότε υπάρχουν λύσεις, αρκεί να μπουν
οι προτεραιότητες τις οποίες φαίνεται ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν τις έχει αυτή τη στιγμή. Κύριε Καλπάκη, κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά. Και πάλι καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά.